έχουν κατηγορηθεί ιδιαίτερα για αυτή την, για αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Η διασπορά της διατροφής μας, δηλαδή το μέτρο και η διάχυσή της σε πάρα πολλούς τομείς και η αποφυγή κάποιων ιδιαίτερα επίμαχων κατηγοριών τροφίμων ή ιδιαίτερων λιπαρών προϊόντων. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Η διατροφή είναι εκτός από μια αναγκαιότητα και μια απόλαυση. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε επάπειρον με ενοχές. Αυτό μας προσθέσει και άλλο ένα πρόβλημα. Αν θέλετε, και ενδεχομένως και υγείας, θα μπορούσε να μας το διαβεβαιώσει και ο γιατρός. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ζήτημα και αν θέλετε, εχθές που ανακοινώσαμε και τα αποτελέσματα της πέμπτης έρευνας διαιτητικής συμπεριφοράς των μαθητών, των παιδιών, τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από αυτή την έρευνα είναι πραγματικά τρομακτικά και δεν συνδέονται με το πρόβλημα της διοξίνης. Έχουμε έτσι κι αλλιώς πρόβλημα. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Ας σκεφτείτε ότι οι μηχανισμοί εποπτείασης αγοράς που υπάρχουν σήμερα σε διαθέσιμες ανθρωπόρες αντιστοιχούν σε έναν έλεγχο ανά 8 χρόνια σε κάθε σημείο παραγωγής ή διάθεσης τροφίμου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μια απαράδεκτη εικόνα. Βέβαια, κάποιοι ελέγχονται συχνότερα, κάποιοι ποτέ και κάποιοι για τα μάτια του κόσμου. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Ο περίφημος ενιαίος φορέας τροφίμων, ο οποίος και όπως πάει να γίνει, πάλι δεν θα προσθέσει πολλά πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει που είναι, είναι μια αναγκαιότητα, έχει ανακοινωθεί από το 1977 103 φορές επισήμως. Λένε ότι 5 φορές τον χρόνο. Θα ψηφιστεί, λέει, από το θερινό τμήμα των. Οι αντιπαλότητες μεταξύ των Υπουργείων οδήγησαν σε αυτές τις καθυστερήσεις όλων αυτών των ετών, για 20-23 χρόνια πόσο είναι. Και φοβούμαι ότι όπως πάει να γίνει, απλώς θα προσθεθεί στο υφιστάμενο πλαίσιο μηχανισμών εποπτείας αγοράς, χωρίς πραγματικά να συμβάλλει ουσιαστικά στο ζητούμενο. Μάλιστα. Κύριε Ξηνέ, στα προϊόντα τροφίμων που βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ, υπάρχει επακριβώς η σύσταση του προϊόντος, ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να διαβάσει αυτή την ταμπέλα, αυτό το label που είναι πάνω στο προϊόν και εάν το θεωρήσει ύποπτο να το αποφύγει. Δηλαδή, εάν είναι από το Βέλγιο, γράφει ότι είναι από το Βέλγιο ή ότι είναι από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Εάν είναι κάτω από ένα ορισμένο ποσοστό, ένα συστατικό του προϊόντος αυτού, θα αναγραφεί ή όχι. Ναι, να σας πω. Στην πλειονότητα των προϊόντων αναγράφονται τα συστατικά τους. Υπάρχουν όμως αρκετά προϊόντα από αυτά, τα οποία δεν υπάρχει ούτε ο αριθμός έγκρισης παραγωγής, δεν υπάρχει ούτε ο παραγωγός ο οποίος φτιάχνει αυτό το προϊόν και σε ορισμένα από αυτά τα προϊόντα υπάρχουν απλώς δύο αστεράκια με ένα ε-ε που σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρατηρούμε και το λέω εκ πείρας μέσα από το ίδιο το σούπερ μάρκετ την ασάφεια που υπάρχει πάνω στον καταναλωτή μας. Εσείς όμως ξέρετε από πού προέρχονται, δεν είναι έτσι, κύριε Ξηνέ? Ναι, με βάση τις διαβεβαιώσεις των εταιριών γνωρίζουμε και με επιστολές οποίες μας στείλανε σε αυτή την περίοδο της κρίσης μας γνωστοποίησαν επακριβώς την προέλευση αυτών των προϊόντων. Εγώ εδώ θέλω να τονίσω για τον καταναλωτή και να σας εξηγήσω και λιγάκι την ασάφεια την οποία έχει. Πάει στο ράφι, παίρνει το προϊόν, κοιτάει τα χαρακτηριστικά του, το γυρνάει από εδώ, το γυρνάει από εκεί και το ξαναφύνει στο ράφι. Χρειάζεται γρήγορα τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων και πιστεύω από τις κρατικές αρχές μία όσο το δυνατόν γίνεται ταχύτερη γνωστοποίηση των ελέγχων αυτών. Θετική είναι ή είτε αρνητική είναι. Ο καταναλωτής στο σούπερ μάρκετ μέσα αισθανόταν ότι όχι μόνο την κάλυψη των βιωτικών του αναγκών, δεν έκανε μόνο την κάλυψη των βιωτικών του αναγκών, γιατί το σούπερ μάρκετ για τον καταναλωτή ήταν μία ευχάριστη. Μια ευχάριστη εργασία ήταν ένα. Χαιρότανε που ψώνιζε μέσα. Για όλους ευχάριστο. Στιγμή, και για τους. Ακριβώς. Ναι, και για τους ιδιοκτήτες του σούπερ μάρκετ. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, δυστυχώς μπαίνει με κρύα καρδιά μέσα. Έχει επηρεαστεί ο τζίρος στον μεγάλο σούπερ μάρκετ? Ναι, όπως σας είπα, από τις πρώτες μετρήσεις που έχουμε, διανύουμε περίπου την τρίτη εβδομάδα της κρίσης, συνολικά είναι γύρω στο 10%. Είναι από τα κρέατα, από τα κοτοπουλικά, από τα παγωτά, από τα προϊόντα, γενικά προϊόντα ζωικής προελεύσεως, γαλακτοκομικά κτλ. Αυτά επηρεάζουν κατά κάποιο ποσοστό το τζίρο της κάθε αλυσίδας. Ο γενικός μέσος όρος είναι γύρω στο 10%. Μάλιστα. Οι καταναλωτές, να σας πω ότι έχουν στραφεί σε λαχανικά, έχουν στραφεί σε φρούτα, έχουν στραφεί σε ρύζια, έχουν στραφεί σε όσπρια, έχουν στραφεί σε μακαρόνια. Όχι με αυγά. Και πιστεύω ότι ακολουθούν πολύ καθαρά αυτό που λέμε
Μεσογειακή διατροφή. Κριτική ναι. Μεσογειακή διατροφή. Όταν ερχόμαστε στο σούπερ μάρκετ, πρέπει να έχουμε και τα γυαλιά μας μαζί, για να κοιτάμε ποιο έχει αυγά, ποιο δεν έχει αυγά. Πιστεύω ότι δεν είναι απαραίτητο να κοιτάμε το αν έχει αυγά ή δεν έχει. Αυτοί που θα πρέπει πρώτα απ' όλα να μας γνωστοποιήσουν τους κινδύνους είναι το κράτος και οι αρμόδιες αρχές. Αυτοί θα οδηγήσουν και στην διευκόλυνση του καταναλωτή να καταλάβει αν διατρέχει κίνδυνο ή όχι. Μάλιστα. Να δούμε τώρα ένα ρεπορτάζ που ετοίμασε η συνάδελφος Άννα Σαγρεδάκη για το πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος, ο απλός κόσμος, το πρόβλημα που υπάρχει εδώ και λίγες μέρες. Οι πολίτες ανήσυχοι ψάχνουν στις αγορές και στα σούπερ μάρκετ να βρουν να φάνε κάτι που δεν θα τους στοιχίσει την υγεία τους. Κάποιοι άλλοι κάνουν χρυσές δουλειές, οι υγειονομικές αρχές τρέχουν και δεν φτάνουν και οι κυβερνώντες προσπαθούν να εξηγήσουν τα ανεξήγητα. Αυτό είναι το σκηνικό που έχει στηθεί στη χώρα μας τις τελευταίες μέρες μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου με τα μολυσμένα τρόφιμα. Πέρασε μέσα καλή μου, ψαράκι υγεία. Ούτε και πολυρικά δεν παίρνουν, ούτε και κρέατα πολύ, πολύ, το πολύ ψάρια παίρνουν πιο πολύ. Δυστυχώς, έτσι όπως έχουμε γίνει πειραματόζωμα του κάθε μιανού. Το μενού έχει απ' όλα. Κοτόπουλα, βοηδί και γαλακτοκομικά με διοξίνη από το Βέλγιο, αγελάδες με νόσο που μοιάζει με το AIDS, αλλά και κοτόπουλα με διοξίνη από την Ολλανδία. Μόνο αυτά, έχουμε να ακούσουμε και άλλα πράγματα. Μόνο αυτά. Μπορεί να είναι και πόλεμος των μεγάλων. Και τον κρατών ακόμη. Οι αποκαλύψεις παίρνουν τη μορφή χιονοστιβάδας. Όπως έγινε γνωστό, οι Ολλανδικές αρχές θανάτωσαν 1.500 αγελάδες και μπλόκαραν τις εξαγωγές τους όταν ανακάλυψαν ότι αυτές έπασχαν από μία νόσο που σταδιακά εξασθενεί τον οργανισμό, όπως και το AIDS. Η νόσος προκλήθηκε από την χορήγηση στα ζώα προβληματικών εμβολίων. Μπορούν να μεταφέρουν τον ιό από χώρα σε χώρα. Όχι να το μεταφέρουν στους ανθρώπους. Τη σύγχυση του καταναλωτικού κοινού επιτείνει και η στάση των κυβερνώντων. Από τη μια πλευρά καθησυχάζουν τον κόσμο, από την άλλη αστειεύονται με μια κατάσταση που δεν είναι και τόσο αστεία. Η Ελλάδα θα είναι πάντα η πιο αυστηρή ευρωπαϊκή χώρα ως προς την τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας, υγιεινής και ποιότητας των τροφίμων και των ποτών. Εάν μιλούσαν οι κότες και μιλούσαν και ελληνικά. Αλλά δυστυχώς όλη την ίδια γλώσσα μιλάνε και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε από εκεί. Οι πολίτες περιμένουν τα αποτελέσματα των ερευνών που υποτίθεται ότι κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Ελλάδα. Αντί γι' αυτό, εισπράττουν την κολυσιεργία των υπευθύνων που δεν έχουν στείλει ακόμα δείγματα τροφίμων για έλεγχο. Εξάλλου, αιωρείται και το ερώτημα τι θα γίνει με τα τρόφιμα που δεσμεύτηκαν. Θα καταστραφούν ή υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουν στις αγορές και στα ράφια. Τίποτα, τι να τρώμε. Δίαιτα. Μέχρι να δούμε κάποιο φως στην άκρη του τούνελ, ας ακολουθούμε τις συμβουλές των γιατρών που μας προτρέπουν να καταναλώνουμε τροφές με λίγα λιπαρά, όπως άπαχο κρέας, γάλα και γιαούρτι, αλλά και φρούτα και λαχανικά. Να ζητήσω από τους καλεσμένους μας λίγη υπομονή ακόμη να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να ολοκληρώσουμε και την εκπομπή μας.